να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης για την προσπάθεια την οποία καταβάλει σε συνεργασία με το Δήμο Σιτίας Πάντα και με τις τοπικούς συλλόγους για την κάλυψη των αναγκών στις αθλητικές υποδομές που υπάρχουν στο Δήμο μας. Να θυμίσω ότι η σημερινή υπογραφή της σύμβασης δεν είναι η μοναδική παρέμβαση σε αθλητικές υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια στο Δήμο Σιτίας. Έχει χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή των γηπέδων τένις που λειτουργούν στην πόλη της Σιτίας. Μας έχει χρηματοδοτήσει την συντήρηση αθλητικών υποδομών 5x5 και η μεγάλη παρέμβαση η οποία γίνεται αυτή τη, με την υπογραφή της σύμβασης στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Παλεκάστρου στην ουσία κλείνει ένα πρώτο κύκλο παρεμβάσεων στις αθλητικές υποδομές στο Δήμο μας. Η παρέμβαση αυτή θεωρώ ότι ήταν απαραίτητη, διότι η τοπική κοινότητα Παλεκάστρου είναι μια κοινότητα η οποία έχει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, έχει νεολαία, άρα πρέπει να δημιουργηθούν σε εκείνες υποδομές που να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι έχουν δεδομένο επίσης ότι η ποδοσφαιρική ομάδα Ήτανος έχει μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα, έχουμε ηθική υποχρέωση και εμείς σαν Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινότητα τώρα Παλεκάστρου διαθέτει αθλητικές υποδομές. Ένα 5x5. Διαθέτει ένα γήπεδο βόλεϊ. Διαθέτει ένα γήπεδο μπάσκετ. Όλα αυτά είναι μέσα στο χώρο του γυμνασίου του Παλεκάστρου. Και είναι για τη χρήση όλων αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα αθλήματα. Το γήπεδο τώρα του ποδοσφαίρου, το οποίο εκτιμούμε ότι και με αυτά που λέει ο ανάδελφος πολύ σύντομα θα δοθεί σε χρήση, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλη την νεολαία, είτε είναι μαθητιώσα, είτε έχει ολοκληρώσει τις γυμνασιακές σπουδές, να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι είναι σύγχρονοι, με προδιαγραφές σωστές και με ασφάλεια. Αν τώρα προσθέσουμε και το γεγονός ότι έχουμε στην περιοχή του Παλεκάστρου, μια περιοχή του Κουρεμένου, που έχει ένα από τα καλύτερα αιωλικά πεδία στην Ελλάδα, άρα και εκεί μπορεί να αναπτυχθεί ο αθλητικός τουρισμός που έχει να κάνει με το Witsurfing, και να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι φέτος με τη βοήθεια της Περιφέρειας οργανώθηκαν αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας Witsurfing στην περιοχή. Έχουμε ένα πακέτο αθλητικών υποδομών, αθλητικών δραστηριοτήτων, το οποίο κάλλιστα μπορεί να συνδεθεί με τον τουρισμό. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας, μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία δημιουργούν αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την περιφέρεια για αυτή την κατανόηση στην έλλειψη αθλητικών υποδομών που υπήρχαν και στην στήριξη την οποία μας παρέχει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να προσθέσω, γιατί αξίζει αυτό, έχουμε και μία χρηματοδότηση πάλι από την περιφέρεια της τάξης των 300.000, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν επιτυχία της στήριξης στο μεγάλο γήπεδο το οποίο υπάρχει στην πόλη της Σιτίας. Τέτοια νούμερα για τους προϋπολογισμούς των Δήμων, ξέρετε ότι είναι απαγορευτικά. Εάν δεν υπήρχε περιφέρεια, λοιπόν, το γήπεδο σε μερικά χρόνια θα κατέρεε. Άρα, αυτό το ενδιαφέρον αποδεικνύεται επιπρόσθετα όχι μόνο
για την τοπική κοινότητα Παλαικάστρου, αλλά όπως είπα και για την πόλη της Ιτίας. Το ενδιαφέρον την περιφέρεια. Και πιστεύω ότι ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει και για άλλα αθλητικές και για άλλες αθλητικές υποδομές με την περιφέρεια θα ολοκληρωθεί, διότι τα μέχρι τώρα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση, υπάρχει σχεδιασμός και όταν όλα αυτά υπάρχουν, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα δεδομένο στη θετική κατεύθυνση.